Με τρεμάμενη φωνή και εμφανώς καταβεβλημένη από την αγωνία για το δικό της άνθρωπο, σύζυγος αγνοούμενο από το ναυάγιο του Γεωροφέρειου Ολύμπια εκλείει παρή για να παριέσει ο τέλος η περιπέτεια του σύζυγου της. Εκείνος και άλλα 9 άτομα αγνοούνται ακόμα, με τις ελπίδες να εντοπιστούν ζωντανοί, να λιγοστεύουν, αλλά να υπάρχουν ακόμα. Είναι ζωντανός, σας το λέω. Είναι ζωντανός. Ό,τι μπορείτε. Κύριε Μητσοτάκη, σας παρακαλώ. Συγγνώμη, σας παρακαλώ άμεσα. Δεν θα μπορέσουν να ζήσουν ακόμα περισσότερο. Στο συγκεκριμένο γκαράζι που ήταν ο πατέρας μου, ήταν εκεί που βγάλανε τον άνθρωπο που απεβίωσε. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν ο πατέρας μου πιο μπροστά ή ακριβώς εκεί που ήταν και ο άνθρωπος. Τώρα δεν ξέρω. Αλλά ξέρω ότι δεν πρέπει να κάει και αυτό το γκαράζ. Οι έρευνες από εξειδικευμένα συνεργεία και στελέχη της ΕΜΑΚ στο πλοίο συνεχίζονται με στόχο να βρεθούν οι 10 αγνοούμενοι μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο τρίτο κατάστρωμα τα ξημερώματα της Παρασκευής. Δυστυχώς οι αποστάσεις μεταξύ των δοκιμάτων μας είναι τόσο κοντά, υπάρχει τέτοια στενότητα που δύσκολα μπορεί να μεταφερθεί ένα άτομο, να κινηθεί ένα άτομο. Ιδιαίτερα αν είναι εύσωμο, δεν το συζητάμε, δεν πρέπει να πάει. Ενεργές αιστείες φωτιάς δεν φαίνεται να υπάρχουν στο εσωτερικό του πλοίου, το οποίο έχει κατακλειστεί ωστόσο από πυκνό καπνό, ενώ οι ρήψεις νερού συνεχίζονται με στόχο την πτώση των θερμοκρασιών. Χαρακτηριστικό της δύσκολης επιχείρησης είναι πως, όπως ανέφεραν στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, σε κάποια σημεία η θερμοκρασία ξεπερνούσε τους 500 βαθμούς Κελσίου. Οι εικόνες που έδωσε η πυροσβεστική στη δημοσιότητα δείχνουν την πύρινη κόλαση στο εσωτερικό του πλοίου. Είχαμε 159 οδηγούς. Έχουμε μέσα στο πλοίο 77 καμπίνες για ένα συνολικό αριθμό κλινών που είναι 308. Υπήρχε αρκετός χώρος για να μπορέσουν να μείνουν μέσα στις καμπίνες. Όλοι πρέπει να καταλάβουμε ποιο λόγο αυτοί που λείπουν δεν ανέβηκαν πάνω στις καμπίνες. Αυτό είναι μια παράβαση ενός διεθνούς κανόνα. Ένας 58χρονος οδηγός εντοπίστηκε χτες νεκρός σε καμπίνα φορτηγού στον Καρασδίο, ενισχύοντας τις ανησυχίες των συγγενών των αγνοούμενων, παρότι η διάσωση ενός 29χρονου Λευκορώσου λίγο νωρίτερα είχε αναπτερώσει τις ελπίδες τους. Κοντά στο σημείο που βρίσκεται το πλοίο υπάρχουν 3 πλωτά του λιμενικού σώματος, 5 ρημουλκά, ένα σκάφος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ παραμένουν σε ετοιμότητα και 2 ελικόπτερα.